Κυριακή της Απόκρεο είναι η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, και όλα μας θυμίζουν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και τη δίκαια κρίση. Και η ύμνη που ακούσαμε και τα ιερά αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό ιδίως ανάγνωσμα, μας θυμίζουν αυτήν την κρίση η οποία είναι φοβερή και προέρχεται από έναν δίκαιο κριτή, ο οποίος θα θέσει στα δεξιά του τους δίκαιους και στα αριστερά του τους άδικους, τους πλανεμένους, τους αμαρτωλούς, τους αμετανόητους. Και διαβάζοντας τα Ιερά Γράμματα καταλαβαίνουμε ότι μόνο ο Χριστός είναι ο δίκαιος κριτής και όλοι οι άλλοι οι δυνάστες, οι εξουσιαστές και οι κριτές της γης που διαπνέονται από το κοσμικό φρόνημα μόνο δικαιοσύνη δεν έχουν. Και μάλιστα κάνουν τα ανάποδα. Συνήθως οι κριτές του κόσμου θέτουν στα δεξιά τους τους άδικους, τους αμαρτωλούς, τους άνομους με τους οποίους συνεργάζονται και στα αριστερά τους καταδικάζουν τους δίκαιους και τους άγιους. Αυτό είναι το πνεύμα το κοσμικό. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό και να διακρίνουμε την αγιότητα του Κυρίου μας και τη δικαιοσύνη του Θεού, αρκεί να ρίξουμε τα μάτια μας σε εκείνον τον αιμοσταγή τύρανο που ήταν ένα παράδειγμα κολλασμένου τυράννου, απαθρόπου, του Νέρωνα, ο οποίος ήταν η αιτία που μαρτύρησαν εκατομμύρια χριστιανοί με φρικτό θάνατο. Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Ιερομάρτης, επίσκοπος Σμύρνης. Θα μιλούσα για αυτόν τον Άγιο, τον σημερινό, αλλά ο πατήρ Θεόδωρος πριν από 2 χρόνια και παλαιότερα, αλλά κυρίως πριν από 2 χρόνια, έκανε μια πολύ ωραία ομιλία για τον Άγιο Πολύκαρπο, την οποία ομιλία ανεβάσαμε χθες στην Κατάνοιξη και νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτε πάνω σε όσα έχει πει ο πατήρ Θεόδωρος, και σκέφτηκα να μιλήσω για μια Αγία που εορτάζει στις 26 του μηνός, την Τετάρτη που έρχεται. Έχουμε άλλωστε πει ότι τις Κυριακές θα μιλάμε εορτολογικά για Αγίους ή της Κυρίας ημέρας της Κυριακής ή των προηγουμένων ημερών ή των επομένων, και επέλεξα να μιλήσω για την μεγαλομάρτυρα Αγία Φωτεινή και το σύν αυτή άλλων μαρτύρων, για να κατανοήσουμε αυτό που είπα λίγο πριν, πόσο άδικοι είναι οι κριτές της γης και πόσο δίκαιος είναι ο Χριστός, ο οποίος πάνω στο μαρτύριο, στα βάσανα, στους κινδύνους, πάντοτε είναι εκεί να συνεπορεύεται, να δυναμώνει και να παρηγορεί όσους αγωνίζονται για το όνομά του. Ας δούμε λοιπόν όσο μπορούμε καλύτερα τον βίο της Αγίας Φωτεινής και το σύν αυτή μαρτύρων, για να πάρουμε όλοι μας δύναμη στη δύσκολη αυτή περίοδο που διέρχεται η πίστη μας και η πατρίδα μας, από τον βίο των μαρτύρων να δυναμώσουμε και να αποφασίσουμε ότι τίποτε δεν πρέπει να κρατήσουμε μακριά από τον Χριστό, αλλά όλα να τα δώσουμε για την αγάπη του Χριστού, όπως αυτήν η Αγία Φωτεινή, η Μεγαλομάρτης, που είναι, όπως θα ξέρετε, η Σαμαρίτιδα εκείνη για την οποία διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, ο Ιωάννης, στο Ιερό του Ευαγγέλιο, ότι συνομίλησε με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στο φρέαρ του Πατριάρχου Ιακώβ και πίστεψε στο Χριστό και από εκείνη την ημέρα διέδωσε τον Χριστό σε όλη τη γη. Αυτή λοιπόν η Σαμαρίτιδα, αδερφοί μου, μετά από την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς και μετά από την κατάβαση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, βαπτίστηκε από τους Αποστόλους μαζί με τους δυο της γιους και τις 5 αδερφές της, οι οποίες όλοι μαζί, αφού ακολούθησαν τους Αγίους Αποστόλους, κήρυταν την πίστη του Χριστού από τόπο σε τόπο και από χώρα σε χώρα, και με τον τρόπο αυτό επέστρεψαν πολλούς ιδωλολάτρες από την ασέβεια και την πλάνη στην ορθόδοξη πίστη του Χριστού. Κατά την εποχή του βασιλέως Νέρωνος,
της Ρώμης από το 54 ως το 68 μετά Χριστόν, ξεκίνησε πολύ μεγάλος διωγμός εναντίον των χριστιανών και μετά το μαρτύριο των κορυφαίων Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, οι διώκτες ζητούσαν να βρουν τους μαθητές τους και όλους εκείνους οι οποίοι πίστευαν στο Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο αγωνιζόταν οι μάταιοι εχθροί του Χριστού να εξαλείψουν από τον κόσμο το όνομα του Χριστού, αλλά δεν ήξεραν οι ανόητοι ότι όσο εκείνοι κυνηγούσαν την πίστη του Χριστού, τόσο η πίστη περισσότερο στερεωνόταν και δυνάμωνε και απλωνόταν, διότι είπε ο Κύριος ότι πήλε άδου ου κατεσχίσους είναι αυτής. Ούτε οι σημερινοί ανόητοι δυνάστες και κυβερνώντες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τα βάλουν με τον Χριστό, είτε είναι πολιτικοί άρχοντες είτε είναι εκκλησιαστικοί. Στο τέλος ο Χριστός θα θριαμβεύσει και ως δίκαιος κριτής θα κρίνει και εκείνους οι οποίοι σήμερα κρίνουν τον κόσμο. Εκείνο τον καιρό η Αγία Φωτεινή μαζί με τον μικρότερό της γιο, τον Ιωσή, βρισκόταν στην Καρθαγένη, δηλαδή στην Καρχιδόνα, που ήταν πόλη της Αφρικής, και εκεί κήρυτε με παρησία το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Βίκτορ, ο μεγαλύτερος γιος της, ήταν στρατιώτης στο στράτευμα των Ρωμαίων και επειδή έκανε πολύ μεγάλα και γενναία πράγματα και είχε πολλές νίκες στον πόλεμο των Ρωμαίων απέναντι των Αβάρων, οι οποίοι έκαναν επιδρομές στις περιοχές των Ρωμαίων, ο βασιλεύς Νέρονας τον έκανε στρατιλάτη και μη γνωρίζοντας ότι ήταν χριστιανός ο ίδιος, τον έστειλε στην Ιταλία για να τιμωρεί όλους τους χριστιανούς που βρίσκονταν εκεί. Ο δούκας της Ιταλίας, Σεβαστιανός, ακούγοντας αυτή την εντολή του Νέρονα, είπε στον Βίκτορα: «Εγώ γνωρίζω πολύ καλά, στρατιλάτη, ότι είσαι χριστιανός. Το ίδιο και η μητέρα σου και ο αδερφός σου Ιωσής είναι χριστιανοί και ακόλουθοι του Αποστόλου Πέτρου. Σε συμβουλεύω όμως, για να μην κινδυνεύσει η ζωή σου, να κάνεις εκείνο που σε πρόσταξε ο βασιλιάς, δηλαδή να τιμωρείς τους χριστιανούς». Ο στρατιλάτης Βίκτορ τότε το απάντησε: «Εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του ουρανίου και αθανάτου βασιλιά Χριστού, του αληθινού Χριστού, του αληθινού Θεού. Την προσταγή όμως που μου έδωσε ο βασιλιάς Νέρον, να τιμωρώ δηλαδή τους χριστιανούς, ούτε θέλω να την ακούσω, όχι και να την εκτελέσω». Ο δούκας του ζήτησε με φιλικό τρόπο να τιμωρήσει τους χριστιανούς και εκτός αυτού να στείλει μήνυμα στη μητέρα του και στον αδερφό του να μην κηρύττουν τον Χριστό για να μην διδάσκουν στους Έλληνες να αρνούνται την ειδωλολατρία, γιατί υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει ο ίδιος εξαιτίας των ενεργειών της μητέρας του και του αδερφού του. Ο Βίκτορ όμως το απάντησε πως δεν είναι δυνατόν να εκτελέσει αυτά που του ζητάει, δηλαδή να τιμωρήσει τους χριστιανούς ή να συμβουλεύσει με αυτόν τον τρόπο τη μητέρα του και τον αδερφό του, αλλά ως χριστιανός θέλει και ο ίδιος να γίνει κήρυκας του Χριστού, παραβλέποντας το κακό που μπορεί να γίνει. Ο δούκας πάλι το απάντησε ότι το συμβουλεύει αδελφικά, πράγματα που τον συμφέρουν, και ας σκεφτεί ο ίδιος τι πρόκειται να κάνει. Μόλις όμως επέμενε ο δούκας και είπε αυτά, αμέσως τυφλώθηκε και πέφτοντας στη γη έμεινε άφωνος από τους πολύ δυνατούς πόνους στα μάτια. Εκείνοι που βρισκόταν εκεί κοντά του τον σήκωσαν και τον έβαλαν σε ένα κρεβάτι, στο οποίο έμεινε 3 ημέρες άφωνος χωρίς να μπορεί καθόλου να μιλήσει. Την 4η όμως μέρα φώναξε με πολύ μεγάλη φωνή: «Ένας είναι ο Θεός, ο Θεός των χριστιανών». Ερχόμενος κοντά του ο Βίκτορ του είπε: «Γιατί τόσο ξαφνικά άλλαξες τη γνώμη σου, Σεβαστιανέ?» Ο Σεβαστιανός του απάντησε ότι τον προσκαλεί ο Χριστός, διότι λέγει: «Με προσκαλεί ο Χριστός, γλυκύτατε μου Βίκτορ». Στη συνέχεια ο Σεβαστιανός κατηχήθηκε από τον Βίκτορα στην πίστη του Χριστού και βαπτίστηκε. Μόλις βγήκε από την κολυβήθρα στην οποία βαπτίστηκε, αμέσως είδαν τα μάτια του και δόξασε τον Θεό. Βλέποντας οι υπόλοιποι ειδωλολάτρες το παράδοξο αυτό θαύμα, φοβήθηκαν μήπως επειδή δεν πιστεύουν πάθουν και εκείνοι ότι έπαθε ο δούκας, και έτρεξαν όλοι στον Βίκτορα, από τον οποίον, αφού τους κατήχησε στην πίστη του Χριστού, τους βάφτισε όλους. Βαπτίστηκαν όλοι. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Νέρονας στη Ρώμη
στη Ρώμη έμαθε τα γεγονότα. Ότι δηλαδή ο Βίκτορ και ο Σεβαστιανός κηρύττουν τον Χριστό και μεταστρέφουν από την ειδωλολατρία πολλούς Έλληνες, και ότι επίσης η μητέρα του Βίκτορος, η Φωτεινή, μαζί με τον άλλο γιο της, τον Ιωσή, στάρθηκαν στην Καρθαγένη από τους Αποστόλους να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Άναψε από θυμό ο άδικος Νέρνων και αμέσως έστειλε στρατιώτες του στην Ιταλία για να φέρουν στη Ρώμη όλους εκείνους τους χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες που βρισκόταν εκεί. Πριν φτάσουν όμως οι στρατιώτες στην Ιταλία, εμφανίστηκε στους χριστιανούς ο Κύριος και τους είπε να μην φοβούνται, διότι θα νικηθεί ο Νέρον μαζί με τους συντρόφους του. Στη συνέχεια είπε στον Βίκτορα ο Κύριος πως από εδώ και πέρα θα πάρει το όνομα Φωτεινός, για το λόγο ότι εξαιτίας του θα φωτιστούν πολλοί και θα πιστέψουν στο Χριστό. Το παρήγγειλε επίσης να προσπαθήσει να δυναμώσει για να στηρίξει το Σεβαστιανό, γιατί θα οδηγηθεί στο μαρτύριο και ότι κάθε ένας που θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος θα είναι μακάριος και καλότυχος. Επίσης, μαζί με την αποκάλυψη αυτή στους δύο, αποκαλύφθηκαν όλα αυτά και στην Αγία Φωτεινή, όλα αυτά που θα συνέβαιναν. Τότε η Αγία Φωτεινή οργάνωσε όλους τους χριστιανούς από την Καρθαγένη και πήγαν στη Ρώμη. Όταν οι Ρωμαίοι είδαν στην πόλη τους τόσο μεγάλο πλήθος, άρχισαν να αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήρθε εδώ στη Ρώμη με τόσο μεγάλο πλήθος. Η Αγία Φωτεινή βρήκε ευκαιρία και άρχισε να κηρύττει με μεγάλη παρησία τον Χριστό στους Ρωμαίους. Τότε κατέφθασαν στη Ρώμη και ο γιος της Φωτεινός μαζί με τον Δούκα Σεβαστιανό, συνοδευόμενοι από τους στρατιώτες τους οποίους είχε στείλει ο βασιλιάς. Είχε προλάβει όμως η Αγία Φωτεινή να πάει πρώτη στον Έρωνα μαζί με το γιο της Ιωσή και τους υπόλοιπους, τους οποίους βλέποντας ο Νέρον τους ρώτησε για ποια αιτία ήρθαν κοντά του. Τότε η Αγία του απάντησε ότι ήρθαμε σε σένα για να σε διδάξουμε να πιστέψεις τον Χριστό. Εκείνη ακριβώς την ώρα που η Αγία έλεγε αυτά, ανήγγυλαν οι υπηρέτες στο βασιλιά ότι έφτασε ο Σεβαστιανός, ο Δούκας και ο Βίκτορος στρατιλάτης από την Ιταλία. Ο Νέρον έδωσε εντολή να παρουσιαστούν μπροστά του. Μόλις παρουσιάστηκαν, τους ρώτησε αν αληθεύουν όσα άκουσε για αυτούς και έλαβε την απάντησή τους ότι όλα είναι αληθινά. Ο Νέρον με βλέμμα άγριο τους είπε να αρνηθούν τον Χριστό, αλλιώς θα πεθάνουν με πολύ κακό θάνατο. Οι Άγιοι όμως σήκωσαν τα μάτια τους στον ουρανό και είπαν προς τον Κύριο ότι δεν είναι ποτέ δυνατό να τον αρνηθούν ή να τον αποχωριστούν ή να προδώσουν την πίστη του και την αγάπη του. Ο Νέρον θέλησε να μάθει τα ονόματά τους. Τότε επεκρίθη η Αγία και του είπε πως ονομάστηκε από το Θεό Φωτεινή και αδερφές της η πρώτη Ανατολή, η δεύτερη Φωτό, η τρίτη Φωτής, η άλλη Παρασκευή και η πέμπτη Κυριακή. Και ότι η γη της, εκτός από τον Βίκτορα που άλλαξε το όνομά του ο Κύριος και τον όνομασε Φωτεινό, και ο άλλος που είναι μαζί της λέγεται Ιωσής. Τότε ο Νέρον τους ρώτησε αν όλοι είναι σύμφωνοι να τιμωρηθούν και να πεθάνουν για τον Αζωραίο. Η Αγία Φωτεινή τον διαβεβαίωσε ότι όλοι με χαρά και αγαλίαση θέλουν να πεθάνουν για την αγάπη του Κυρίου. Τότε ο αιμοσταγής και απάνθρωπος τύραννος διέταξε να συντριβούν οι αρμοί των χεριών τους με σιδερένιες βαριές σφαίρες. Τους άρπαξαν οι υπηρέτες και ανάγκασαν τους Αγίους να βάζουν τα χέρια τους πάνω σε ένα αμόνι και εκεί άρχισαν να τους χτυπούν με αυτές τις σιδερένιες σφαίρες. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι άλλαξαν τρεις φορές εκείνοι οι οποίοι τους χτυπούσαν. Οι μάρτυρες όμως καθόλου δεν αισθάνονταν την τιμωρία, ούτε τα χέρια τους έπαθαν κάτι. Μόλις το άκουσε αυτό ο Νέρον, ταράχτηκε για το παράδοξο γεγονός και πρόσταξε να τους κόψουν τα χέρια. Οι υπηρέτες άρπαξαν την Αγία Φωτεινή και αφού την έδεσαν, την έβαλαν πάνω στο αμόνι και πήραν μαχαίρια και τη χτυπούσαν με αυτά πάρα πολλές φορές για να κόψουν τα χέρια της, αλλά δεν κατόρθωσαν τίποτε. Αντιθέτως, αυτοί παρέλυσαν και έπεσαν κάτω σαν νεκροί. Τότε άρχισε ο βασιλιάς να απορεί και να διαλογίζεται τι να πράξει για να νικήσει τους μάρτυρες
και για να τους μεταστρέψει τη γνώμη. Έδωσε εντολή τους άντρες μάρτυρες να τους βάλουν μέσα σε σκοτεινή φυλακή. Την Αγία Φωτεινή μαζί με τις πέντε αδερφές της να τις φέρουν μέσα στο χρυσό βασιλικό κουβούκλιο, να ετοιμάσουν χρυσή τράπεζα και 7 θρόνους χρυσούς και χρώματα πολλά και στολίδια χρυσά και φορέματα και ζώνες χρυσές. Έπειτα πρόσταξε και τη θυγατέρα του που την έλεγαν Δομνίνα να πάει και αυτή στο χρυσό κουβούκλιο μαζί με τις υπηρέτριές της και να είναι μαζί με τις Αγίες, νομίζοντας ότι με αυτό, με αυτά τα δελεάσματα και με τη βοήθεια της Δομνίνας θα μεταστρέψει τη γνώμη τους. Υποσχέθηκε πως αν αρνηθούν τον Χριστό θα έχουν τέτοιες περιποιήσεις και τόση μεγάλη εύνοια από τον βασιλιά και ότι και ό,τι υπάρχει στο παλάτι θα είναι δικά τους και ακόμα περισσότερα και θα τις αξιώσει με μεγάλες δόξες και τιμές. Αλλά πλανήθηκε ο δόλιος, γιατί οι Αγίες κατεφρόνησαν όλα εκείνα τα σκύβαλα, σαν σκύβαλα, και δεν ήθελαν ούτε να τα βλέπουν. Όταν η Αγία Φωτεινή είδε την κόρη του Νέρωνα να έρχεται, της είπε «Χαίρε η νύφη του Κυρίου μου». Αμέσως η Δομνίνα της απάντησε «Χαίρε και εσύ Κυρία μου, λαμπάδα του Χριστού». Χάρηκε πάρα πολύ η Αγία Φωτεινή μόλις άκουσε από το στόμα της το όνομα του Χριστού. Ευχαρίστησε τον Κύριο, την αγκάλιασε και την φίλησε. Έπειτα της δίδαξε την πίστη στον Χριστό μαζί με τις 100 υπηρέτριές της και τις βάπτισε όλες και ονόμασε τη Δομνίνα Ανθούσα. Η Ανθούσα διέταξε στη μεγαλύτερη από τις υπηρέτριές της να δώσει στους φτωχούς όλα τα χρυσά στολίδια και τα χρήματα τα οποία ήταν μέσα στο χρυσό κουβούκλιο. Μαθαίνοντας αυτά, ο Νέρον αναστέναξε εκ βάθους καρδίας και εξοργίστηκε και πρόσταξε αμέσως να κάψουν μία κάμινο για 7 ημέρες και να βάλουν μέσα σε αυτήν την Αγία Φωτεινή με όλους τους συντρόφους της, άντρες και γυναίκες, και να τους αφήσουν μέσα στην κάμινο 3 μέρες. Έγιναν όπως τα είπε τα πράγματα και αφού πέρασαν οι 3 μέρες νόμισε ότι θα κατακάηκαν οι Άγιοι και πρόσταξε να ανοίξουν την κάμινο για να βρουν εκεί μέσα τα οστά των μαρτύρων και να τα πετάξουν στο ποτάμι. Οι στρατιώτες αφού άνοιξαν το καμίνι βρήκαν όλους τους Αγίους Σώους και Αυλαβείς να δοξάζουν και να ευλογούν το Θεό. Μαθαίνοντας οι κάτοικοι της Ρώμης αυτό το παράδοξο θαύμα, θαύμασαν όλοι και δόξασαν και αυτοί το Θεό. Ο Νέρον τότε, αφού άκουσε και γι' αυτό το θαύμα, πρόσταξε να τους πατήσουν τους Αγίους, να τους ποτίσουν τους Αγίους με θανατηφόρα δηλητήρια και για το λόγο αυτό προσκάλεσε έναν πολύ μεγάλο μάγο, τον Λαμπάδιο. Ήπιαν το δηλητήριο όλοι οι μάρτυρες, αλλά με τη βοήθεια του Χριστού δεν έπαθαν τίποτε. Βλέποντας αυτά, ο μάγος εξεπλάγει και γυρίζοντας προς την Αγία Φωτεινή είπε «Έχω κατασκευάσει και ένα ακόμη δηλητήριο πιο ισχυρό. Αν το πιείτε και δεν πεθάνετε, τότε θα πιστέψω κι εγώ στο δικό σας Θεό». Πίνοντας οι Άγιοι και αυτό το δυνατό δηλητήριο, δεν έπαθαν τίποτε. Τότε ο μάγος εκστατικός πήρε όλα τα μαγικά βιβλία του και τα έριξε στη φωτιά και τα έκαψε. Πιστεύοντας στον Χριστό, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Θεόκλητος. Οργισμένος ο Νέρον, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον αποκεφαλίσουν και έτσι ο Θεόκλητος πήρε πρώτος από τους υπόλοιπους το στεφάνι του μαρτυρίου. Στη συνέχεια ο Νέρον διέταξε να κόψουν τα νεύρα όλων των Αγίων, ξεκινώντας από τη μεγαλομάρτυρα Φωτεινή. Όσο διαρκούσε αυτό το μαρτύριο, οι μάρτυρες ηρωνευόταν και περιγελούσαν τον βασιλιά και τους θεούς τους και τους θεούς του ως αδύνατους. Βλέποντας ο Νέρον ότι οι μάρτυρες δεν υπολόγιζαν καθόλου τα βάσανα, πρόσταξε να λιώσουν μολύβι, να το ανακατέψουν με θιάφι και όταν κοχλάσει να το χύσουν μέσα στο στόμα της Αγίας Φωτεινής και στο πίσω μέρος του κορμιού των υπολείπων Αγίων. Μόλις οι υπηρέτες έκαναν αυτό, οι Άγιοι άρχισαν να ευχαριστούν τον Θεό που τους δρόσισε και τους ξεδίψασε από το μεγάλο καύσωνα. Τότε διέταξε ο Νέρον να κρεμάσουν τους Αγίους και να τους ξύνουν το δέρμα και να τους καίνε με αναμένες λαμπάδες. Αλλά όσο περισσότερο τους βασάνιζε, τόσο περισσότερο αυτοί έπαιρναν δύναμη από τη Θεία Χάρη και δόξαζαν τον Θεό.
Ο τύραννος, νομίζοντας ότι με τα βασανιστήρια θα νικήσει τους μάρτυρες, διέταξαν και ανάμιξαν στάχτη με ξύδι, πολύ δυνατό, και το έχισαν μέσα στα ρουθούνια των μαρτύρων. Οι μάρτυρες όμως έλεγαν ότι αισθάθηκαν σαν γλυκό μέλι αυτό που μπήκε μέσα τους. Θύμωσε τότε πάρα πολύ ο Νέρον και πρόσταξε να τους κλείσουν στη σκοτεινή και βρωμερή φυλακή γεμάτη από δηλητηριώδη φίδια. Έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά οι Άγιοι υμνούσαν και δόξαζαν τον Θεό. Τα δε φίδια, τα οποία ήταν δηλητηριώδη μέσα στη φυλακή, ψόφησαν και η δυσοδεία τους έγινε ευωδία, υπέροχη. Το σκοτάδι τότε έγινε υπέρλαμπρο φως και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε και στάθηκε στο μέσο των Αγίων, όπως άλλοτε στο μέσο των μαθητών, και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Έπειτα κράτησε από τα χέρια την Αγία Φωτεινή, τη σήκωσε επάνω και είπε «Πάντοτε να είστε χαρούμενοι, γιατί εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας». Αμέσως μόλις είπε αυτά, αποκαταστάθηκε εντελώς η όρασή τους και ανέβρεψαν οι οφθαλμοί τους και είδαν και με τα αισθητά μάτια τον Κύριο. Τον προσκύνησαν και αφού τους ευλόγησε ο Κύριος τους είπε «Αδρίζεστε και ενδυναμούστε». Και αμέσως ανέβηκε ο Κύριος στους ουρανούς, ενώ από τα σώματα των Αγίων έπεσαν οι πληγές σαν λέπια και γιατρεύτηκαν εντελώς. Από το κακό του ο Νέρον διέταξε να μείνουν οι Άγιοι μέσα στη φυλακή 3 ολόκληρα χρόνια για να ταλαιπωρηθούν, να πάθουν εκεί μέσα με κάθε είδους κακοπάθεια, ώστε έτσι να πεθάνουν με θάνατο φρικτό. Όντως πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια και τους είχαν ξεχάσει εντελώς σε μια μακρινή φυλακή. Μετά από αυτά τα 3 χρόνια, έχοντας ο βασιλιάς κλεισμένο μέσα στη φυλακή εκείνη και έναν δικό του υπηρέτη, έστειλε ανθρώπους να τον αποφυλακίσουν. Όταν όμως πήγαν οι απεσταλμένοι στη φυλακή για αυτόν τον σκοπό, είδαν τους μάρτυρες ότι ήταν υγιείς και ανέφεραν αυτό το γεγονός στο βασιλιά, ότι οι Γαλιλαίοι, οι οποίοι ήταν στη φυλακή, τώρα βλέπουν και είναι υγιείς. Η δε φυλακή είναι γεμάτη από φως, από ευωδία, και έμοιαζε περισσότερο με εκκλησία, στην οποία δοξολογείται ο Θεός των χριστιανών, και ότι συνέρεαν εκεί πλήθη ανθρώπων που πίστευαν στο Θεό των χριστιανών, βαπτίζονταν από αυτούς και έφευγαν από την ειδωλολατρία. Ακούγοντας αυτό ο Νέρον έγινε έξαλλος, έξω φρενών, και έφερε μπροστά του τους Αγίους, λέγοντάς τους ότι τους έχει απογορεύσει ήδη να κηρύττουν το όνομα του Χριστού. Επειδή όμως αυτοί δεν άκουσαν την εντολή, τους απείλησε πάλι ότι θα τους κάνει πολλά βασανιστήρια. Οι ίδιοι όμως το απάντησαν ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αυτοί πιστεύουν στον Χριστό και κηρύττουν Αυτόν. Και ερχόμαστε στον επίλογο της διδαχής του κηρύγματος, της βιογραφίας του Αγίου που παραθέτει εδώ ο Ιερός Συναξαριστής. Ακούγοντας την απάντηση αυτή ο Νέρον άναψε από θυμό και πρόσταξε να σταυρώσουν τους Αγίους με το κεφάλι προς τα κάτω, να ξύνουν τις σάρκες τους 3 ημέρες έως ότου διαλυθεί το σώμα. Αφού έκαναν αυτές τις θηριωδίες, οι απάνθρωποι υπερέτες τους άφησαν κρεμασμένους άλλες 4 ημέρες και όρισαν φύλακες να τους φυλάγουν. Αλλά μετά από αυτό το χρόνο πήγαν να δουν αν ακόμα είναι ζωντανοί, και καθώς τους είδαν κρεμασμένους τυφλώθηκαν. Άγγελος από τον ουρανό κατέβηκε στους Αγίους και αφού τους έλυσε και τους ασπάστηκε, τους γιάτρεψε από όλες τις πληγές τους. Τότε η Αγία Φωτεινή λυπήθηκε τους τυφλούς υπηρέτες, προσευχήθηκε στο Θεό για αυτούς και αμέσως είδαν, πίστευσαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν. Μαθαίνοντας αυτά, ο τύραννος πρόσταξε να γδάρουν την Αγία Φωτεινή. Καθώς την έγδερναν, εκείνη έψαλε ύμνους από το ψαλτήρι. Όταν αφαίρεσαν όλο το δέρμα από την Αγία Μεγαλομάρτυρα Φωτεινή, την έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο και το δέρμα της το έριξαν στο ποτάμι. Τους υπόλοιπους Αγίους, τον Σεβαστιανό, τον Φωτεινό και τον Ιωσή, τους έκοψαν τα γεννητικά όργανα και τα έριξαν στα σκυλιά. Έπειτα τους έγδαραν και αυτούς και τα δέρματα τα έριξαν στο ποτάμι και τους έκλεισαν μέσα σε ένα παλαιό λουτρό. Τις 5 αδερφές της Αγίας Φωτεινής, αφού παρουσιάστηκαν μπροστά του, πρόσταξε και τις έκοψαν πρώτα τους μαστούς
κατόπιν της έγδαραν. Όταν οι υπηρέτες πήγαν να γδάρουν την Αγία Φωτίδα, δεν καταδέχτηκε αυτή να κρατηθεί από κανέναν, αλλά μόνη της έγδερνε το δέρμα του σώματός της με τέτοια μεγάλη γενναιότητα και ανδρεία, ώστε θαύμασε ο τύραννος. Μετά από αυτό το μαρτύριο, εφήβρε ο τύραννος και άλλη ολέθρια τιμωρία για αυτούς. Διέταξε να τραβήξουν τις κορυφές δύο δέντρων και να τις γύρουν μέσα στο κήπο του. Έδεσαν την Αγία Φωτίδα στις δύο κορυφές των δέντρων και συγχρόνως άφησαν ελεύθερες αυτές τις κορυφές. Με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε η Αγία σε δύο μέρη, παραδίνοντας την ψυχή της στο Θεό. Ακολούθως έβγαλαν την Αγία Φωτεινή από το πηγάδι και την έκλεισαν στη φυλακή. Αυτή δε, επειδή είχε απομείνει μόνη της και δεν είχε μαρτυρήσει ακόμη μαζί με τους υπόλοιπους που είχαν ήδη μαρτυρήσει, στεναχωριόταν και παρακαλούσε το Θεό να της επιτρέψει μαρτύριο. Εμφανίστηκε ο Χριστός μπροστά της, την ευλόγησε με το σημείο του Σταυρού τρεις φορές, τη γιάτρεψε από όλες τις πληγές της και ύστερα από πολλές ημέρες που η Αγία ημινούσε και ευλογούσε το Θεό, άφησε στα χέρια του Κυρίου την τίμια ψυχή της. Έτσι έγιναν τα πράγματα, αδελφοί μου, και με αυτόν τον τρόπο τίμησαν όλοι οι Άγιοι αυτοί οι μάρτυρες τον ποθούμενο Θεό, απολαμβάνοντας την ουράνια βασιλεία του. Αυτός είναι ο Θεός των χριστιανών, για τον οποίον αξίζει και το αίμα μας να χύσουμε. Πρεσβείες των Αγίων, ο Θεός να μας ελεηθεί, να μας λυτρώσει, μια μέρα να βρεθούμε στα δεξιά του Κυρίου. Αμήν.